that sequel, motherfucker. Καλημέρα, καλησπέρα και καληνότσες σε ένα ακόμα Marvel Rewind επεισόδιο του Pop για τις δύσκολες ώρες. Εγώ είμαι η Σφίνα Γρυβέα, εσύ ποιος είσαι? Αχ, Δεν θυμάμαι. Έχει ακόμα 40 βαθμούς. Δεν θυμάμαι την αληθινή μου ταυτότητα. Πώς το φέρνεις έτσι, πώς δίνεις την μπάσα σε αυτό το επεισόδιο? Σου θυμίσω εγώ λοιπόν, ναι. Είσαι ο Θοδωρής Δημητρόπουλος και όπως και η Captain Marvel που θα συζητήσουμε σήμερα. Πρέπει να ακολουθήσεις σκηνή μάχης τώρα. Αχ, όχι Παναγία μου, με τέτοια ζέστη. Από φθινόπωρο, άμα θες. Θυμάσαι που έλεγα πόσο cool θα ήταν να είμαστε στο γραφείο και να παίρνω πόζες αλλά Black Widow, να σου φέρνω τον καφέ. Ήρθε η παραγγελία σου, χλακ. Και να σκάω έτσι. Αυτό, κάπως έτσι θα το κάνουμε. Όταν επιστρέψουμε στο γραφείο. Από φθινόπωρο, ναι. Λοιπόν, ναι, οπότε σήμερα μιλάμε για την Captain Marvel, γιατί σύμφωνα με τις δικές σας ψήφους, η ταινία της, η πρώτη solo ταινία της, είναι η 20η αγαπημένη ταινία του Infinity Saga των Marvel Studios. Σωστά? Ναι, είμαστε στο νούμερο 20. Mm-hmm. Επίσης, χωροχρονικά, εμείς είμαστε ακόμα στον καύσωνα που είχε εγώ πριν τώρα. Από... Εγώ πρέπει να είμαι στην Τίνο τώρα. Εσείς το ακούτε. Εσείς στην Τίνο. Εγώ είμαι, νομίζω, στην Τίνο. Λοιπόν, εγώ έχω γυρίσει. Αυτή είναι η θλίψη. Τώρα γράφουμε επεισόδιο που εγώ θα έχω φύγει και θα έχω γυρίσει κιόλας. Πολύ στενάχωρη κατάσταση. Εντάξει, θα πας Βενετία σε πολύ λίγο όμως. Σωστό. Σε πολύ... Έτσι. Σωστά. Σε πολύ λίγο από την ώρα που το ακούνε, φεύγεις για Βενετία. Οπότε θα πάνε όλα καλά. Είδες, είμαι εδώ για σένα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είμαι εδώ για το Captain Marvel, αλλά κάποιοι ήταν. Οπότε μια χαρά. Λοιπόν, ναι, Captain Marvel. Το έχω αναφέρει ξανά, επειδή πάντα ανοίγουμε αυτά τα επεισόδια με κάποια opening statements, ότι δεν είναι στις αγαπημένες μου ταινίες της Marvel. Παρ' όλα αυτά, δεν είχα αναπτύξει. Πώς να πω, δεν το είχα τονίσει αυτό τότε όταν είχε βγει η ταινία, ούτε το είχα πολύ συζητήσει, ενώ δημόσια, ρε παιδί μου, δεν το είχα αναλύσει πάρα πολύ σε άρθρα, δεν το είχα... Είχε αναφερθεί τότε στη στήλη μου, ότι δεν πολύ αυτό. Αλλά ξέρεις, γιατί γενικότερα δεν απολαμβάνω πάρα πολύ, ξέρεις, όταν κάτι κάνει χαρούμενες πάρα πολλές γυναίκες και νιώθουν ότι εκπροσωπούνται και περνάνε όντως καλά. Γιατί και πολλοί άνθρωποι που εκτιμώ την άποψη και τη γνώμη τους και ακροάτριές μας δηλαδή, την είχαν αγαπήσει πάρα πολύ αυτή την ταινία. Εγώ προσωπικά δεν απολαμβάνω να τα, ξέρεις, κάνω trust τέτοια πράγματα. Πλάς ότι μου άρεσαν και αρκετά κάποια πράγματα στην ταινία. Δηλαδή πιο πολύ με την τρίτη της πράξη έχω κάποια θέματα και με το ρυθμό της, ας πούμε, που κάπως μου φάνηκε λίγο basic και λίγο, ξέρεις, ότι έκανε κάποια κουτάκια. Ήταν κάπως δηλαδή διαδικαστικό. Ναι. Κάποια πράγματα στην ταινία ήταν κάπως εκπεραιωτικά, θέλω να πω. Απ' την άλλη, ξέρεις, όταν το είχα συζητήσει αυτό με τέλος πάντων γνωστούς μου, είχαν πει κιόλας ότι άρα τι, όταν κάτι εκπροσωπεί τη γυναίκα, εσύ πρέπει ντε και σόνι να δηλώνεις ότι σ' αρέσει, ας πούμε. Και θυμήθηκα όταν είχα γράψει το review τότε για το γυναικείο εισαγωγικά Ghostbusters, που μου είχε όντως αρέσει. Ναι, που τότε ήταν ενεργά τα σχόλια τότε ακόμα στο One Man και μου γράφαν ότι το λες επειδή είσαι γυναίκα και τέτοια που... απλά μου άρεσε η ταινία. Ναι. Δεν κερδίζεις όπως και να έχεις. Αυτό. Μας έχουν βάλει τα corporation σε μια θέση που πρέπει... Δηλαδή τι, ή πρέπει να υπερασπιστούμε μια ταινία που δεν μας αρέσει, που θεωρώ ότι ενεργά είναι και αρνητική κατά τη γνώμη μου. Γιατί εμένα πραγματικά δεν μου αρέσει αυτή η ταινία. Αλλά αυτό που λες, ας πούμε, το ένιωθα, δηλαδή το sentiment αυτό το είχα νιώσει περισσότερο στον Dr. Who, για παράδειγμα, που είναι κάτι το αγαπώ πάρα πολύ. Που και ξέρουμε πόσο το αγαπάς και πόσο την ήθελες τη γυναίκα. Και μου αρέσει και η Jodie Whittaker, απλά είναι, δεν μ' αρέσουν καθόλου αυτές οι ιστορίες. Δηλαδή είναι οι τελευταίες σεζόν δεν μ' αρέσαν καθόλου. Ναι. Και φαντάζομαι ότι δεν ευχαριστιέσαι να λες. Σε αυτήν την περιγράφηση καθόλου, ίσα-ίσα. Αυτό. Γιατί ήμουν, δηλαδή, είχε τύχει να είμαι στο Λονδίνο και όλος όταν είχε ανακοινωθεί, όταν ήταν λίγο έτοιμη να ξεκινήσει ή κάτι τέτοιο, και είχα πάει στο Forbidden Planet πραγματικά και πέτυχε ένα κόσμο γύρω μου με τέτοιο ενθουσιασμό, ξέρω εγώ, φτιάναν το merchandise και συζητάγανε, α, η Τζόντι. Ναι. Τόσο χαρούμενος πραγματικά. Οπότε εντάξει, it's okay, δεν πειράζει. Ναι, ναι. Μ' άρεσανε,
ξέρεις, πάμε παρακάτω. Θυμάμαι όταν είχε ανακοινωθεί η Dr. Who, μου είχε στείλει ένα tweet που ήταν super viral, ενός κοριτσιού που παρακολουθούσε στην τηλεόραση το τρέιλερ. Και ένα πολύ μικρό κοριτσάκι, πολύ μικρής ηλικίας. Και όταν είδε ότι βγήκε, όταν η γυναική ο χέρι και αποκαλύφθηκε γυναίκα Dr. Who, άρχισε να τσιρίζει και φώναζε Dr. Who is a girl. Και θυμάμαι ότι είχαμε συγκινηθεί πάρα πολύ και οι δύο, και εγώ που έχω πάρα πολλά χρόνια να δω τον Dr. Who, έκλαιγα κανονικά. Γιατί χαίρομαι πολύ για το κοριτσάκι. Οπότε αντίστοιχα. Ακόμα χαίρομαι πάρα πολύ που συνέβη. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Όπως και εγώ χαίρομαι που υπάρχει η Captain Marvel και που άρεσε τόσο και σε πολλές γυναίκες. Δηλαδή δεν το συζητώ. Ξέρεις, θυμάμαι το συζήταγα με μία ακροάτριά μας και μου λέει, κύριε παιδάκι μου, ότι είχε γράψει κιόλας ένα άρθρο συγκεκριμένο ότι άμα δεν σ' αρέσει το Captain Marvel, είναι πολύ πιθανό απλά να μην έχει φτιαχτεί για σένα αυτή η ταινία. Τι που σκέψω το κι αυτό. Και το οποίο το στηρίζω πάρα πολύ. Δηλαδή, υπήρχαν άνθρωποι, άντρες, οι οποίοι παρακολούθησαν την ταινία και ήταν εξ αρχής το πρόβλημά τους αυτό. Και αυτό είχε φανεί στο build-up μέχρι να φτάσουμε στην ταινία. Έτσι. Δηλαδή, πολύ λίγες φορές έχω. Δηλαδή, το Ghostbusters είναι ένα ακόμα παράδειγμα, αλλά πολύ σπάνια έχουμε δει να γίνεται κάτι τέτοιο μέχρι να βγει η ταινία. Όλο αυτό που γίνεται τώρα με το Tomatoes, που θα το συζητήσουμε ή και τώρα ή και όποτε θες, ας πούμε, μέσα στο επεισόδιο. Υπήρχε φοβερό bullying στην ύπαρξη αυτής της ταινίας. Πώς να σου πω. Και ήθελα πολύ να μ' αρέσει εμένα αυτή η ταινία. Είναι πολύ περίεργο αυτό το ζήτημα. Και από όποια πλευρά το πιάσεις, έχει άλλο τρόπο να μπεις σε αυτό το επιχείρημα. Δηλαδή, ξέρεις, ακόμα και το δεν είναι για σένα. Δηλαδή, από τη μία καταλαβαίνω από πού προέρχεται, από την άλλη. Ξέρεις, δηλαδή. Υπάρχουν κάποια πράγματα που όντως δεν απευθύνονται. Δηλαδή, υπάρχουν, ας πούμε, λευκοί Αμερικάνοι που δεν μου αρέσει τον Black Panther. Εντάξει, τον Black Panther όμως δεν φτιάχτηκε απαραίτητα για σένα. Ναι, απλά θα σου πω ότι είναι μια πολύ καλή ταινία. Η οποία, ξέρεις, βρίσκω πράγματα να, ξέρεις, να μπω μέσα της. Δηλαδή, ξέρω εγώ το μουλέτ που έχω εδώ πέρα πίσω. Και, ναι, και κοιτάει, την αφήσα. Το θυμάμαι πρόσφατα που επειδή έκανα ένα άρθρο για το. Μια παλιότερη συνέντευξη που είχα πάρει από τη Ζουλιά του Κουρνό που κέρδισε εδώ το Χρυσοφίνικα στις Κάνες. Και είχα κάνει συνέντευξη μαζί της όταν είχε έρθει με το Ρο στην Αθήνα. Το θυμάμαι, ήμουν μαζί σου 5 λεπτά πριν, όταν έπινες πολύ απότομα την πύρα. Για να πάρεις φόρα να πας προς το μέρος. Αυτό, κουράγιο για πάνω τώρα. Λοιπόν. Που κάπως είχε θυχτεί, ρε παιδί μου, κάπως αυτό το θέμα στη κουβέντα, γιατί έλεγε αυτό, ρε παιδί μου, ότι βασικά δεν θέλω να πω τι, γιατί το έχω μπροστά μου, οπότε θα το ξεσκίσω, αλλά θα το βάλω στα links, ας πούμε, αυτού του άρθρου, γιατί έχει ένα σχετικό ενδιαφέρον. Που λέει, ρε παιδί μου, αυτό, ότι έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα τα οποία, ξέρεις, δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στο σινεμά, γιατί δεν απευθύνονται πρωταρχικά, ας πούμε, στην αντρική, ας πούμε, εμπειρία. Αλλά ταυτόχρονα μιλάγαμε για πράγματα τα οποία εμένα, ας πούμε, με ενθουσίασαν και με σόκαραν που τα είδα στην οθόνη. Θυμάμαι τότε που σου είχε αναφέρει το Mad Max. Ναι, ας πούμε, να ορίστε, το Mad Max φτιάχτηκε, είχε τη Σαρλίζ Θερόν σε ουσιαστικά πρωταγωνιστική θέση και άρεσε. Οπότε, ξέρεις, ότι έλεγε η γυναίκα ότι μπορούμε όλοι να ταυτιστούμε με όλα. Το θέμα είναι από πού προέρχεσαι, δηλαδή από πού. Έχει αυτή τη διάθεση. Γιατί εγώ ξέρω ότι εσύ, γιατί σε ξέρω, ότι έχει αυτή τη διάθεση. Πολύ, ναι, γι' αυτό λέω ότι δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο θέλω, ξέρεις, να δίνω, πώς το λένε, απαντήσεις σαν να είναι κανόνες. Γιατί έχει πάρα πολύ να κάνει με το context, έχει πολύ να κάνει με τον άνθρωπο, έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει. Τέλος πάντων, είναι πολύ. Εντάξει, προσωπικά πιστεύω ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη μερίδα που είχε αποφασίσει ότι αυτή η ταινία. Αλλά αυτό είναι σίγουρα μια διάσταση του ζητήματος, το οποίο 100% συμφωνώ, τέλος πάντων. Και αυτό είναι πάντα, αυτή είναι πάντα η δυσκολία σε αυτό το πράγμα. Ότι ξέρεις, ταυτόχρονα εγώ βλέπω κάτι το οποίο πραγματικά δεν μου αρέσει. Και από την άλλη, σκέφτομαι ότι, ότι με ζορίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι θα μπορούσε να είναι διαστήλη με κάποιους που δεν τους αρέσει για πολύ πιο συγκεκριμένους λόγους, τέλος πάντων. Ακριβώς αυτό. Και δεν πολύ. Ξέρεις, δεν γουστά, εγώ είμαι και γυναίκα. Αυτό προσδιορίζω ως γυναίκα και δεν ψήνομαι, ξέρεις, να μιλάω αρνητικά για κάτι που τις έχει κάνει χαρούμενες. Πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Οπότε. Μετά από όλη αυτή την εισαγωγή, λοιπόν. Μέχρι από αυτή την εισαγωγή και τα ψυχολογικά, ξέρεις. Όχι, ήθελα να το συζητήσουμε λίγο αυτό ξεκινώντας. Ναι. Γιατί. Επειδή. Εντάξει, αυτή η ταινία είναι εδώ, σε αυτή τη θέση, γιατί κάποιοι την ψήφισαν ως αγαπημένη τους. Οπότε, ξέρεις,
σε εμάς επειδή δεν είχε αρέσει τόσο. Εντάξει, έχει μια σημασία να βάλουμε ένα πλαίσιο, ας πούμε. Ναι, και ναι, θα μπαίνει ούτως ή άλλως όσο προχωράμε. Αυτό, επειδή ούτως ή άλλως, ξέρεις, είπα και πιο πριν ότι πάρα πολλά από αυτά τα πράγματα έχουν να κάνουν με το context και δεν είναι πράγματα που μπορείς να απομονώσεις και να βάλεις κανόνες και τύχη κτλ. Και να πεις ότι αυτό. Ναι, σωστά, ήταν κάπως απαραίτητο να γίνει αυτή η εισαγωγή. Επίσης, να πω ότι και εγώ έχω πράγματα στην ταινία που μου αρέσουν έτσι γενικότερα. Καλέ, ναι, μαζί δεν την είχαμε δει κιόλας συγκεκριμένα. Το θυμάμαι και την προβολή αρκετά καλά. Και υπήρχαν πράγματα που μας άρεσαν. Δηλαδή, όσο θα μιλάμε, θα θυμάμαι και πράγματα που σου άρεσαν συγκεκριμένες. Ναι. Όσο το βλέπαμε. Να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι τη σκηνοθεσία την έχει κάνει η Άννα Μπόντεν και ο Ράιαν Φλεκ. Μαζί δουλεύουν αυτοί οι δύο πάντα. Που ήταν δικιά τους ιδέα να ασχοληθούν με την Captain Marvel. Δηλαδή, το στούντιο τους ήθελε. Τους πρόζε για άλλη ταινία, okay. Άλλες ταινίες, ναι, ναι, ναι. Και εκείνη ήταν σε φάση, μα Captain Marvel, γουστάρουμε, έγραψαν επίσης το σενάριο, μαζί με τη Geneva Robertson Dworet, που είχε γράψει το σενάριο του Tomb Raider του τελευταίου. Το οποίο δεν το έχω δει, έχω μια μικρή περιέργεια, έχω την αίσθηση ότι μπορεί και να είναι υποτιμημένο. Δεν το έχω δει όμως. Θα σου πω εγώ τι είναι. Αλλά θα σου πω ταυτόχρονα ότι, δηλαδή, σαν στήσιμο χαρακτήρα είναι πολύ μπροστά από τις ταινίες της Τζολί, η ίδια εννοεί η Λαρά, αλλά είναι στεγνή η ταινία. Okay. Έχει αυτό το πρόβλημα. Το οποίο, ίσως όχι τυχαία, εντοπίζεται και εδώ λιγάκι. Οπότε πάμε λίγο στην εβδομάδα στο box office, εντάξει, ξεκινάμε από αυτό. Ξεσκιζόλ, εντάξει, ξεκίνησε με 153 παιδιά εκατομμύρια στο ταμείο. Πολύ ωραία, δηλαδή, αντιγιά. Λοιπόν, και προσέξτε τώρα, είχε παρέα έτσι ιδιαίτερη. Εκείνο το Μάρτιο είχε πάει λίγο καλύτερα της Disney το Beauty and the Beast με 174 εκατομμύρια άνοιγμα. Και αμέσως λοιπόν μετά το Beauty and the Beast, άρα το Captain Marvel, θέλω να πω, είναι τρίτο στην κατάταξη εκείνου του Μάρτη, συγγνώμη, είναι το BVS, Batman vs Superman, με 166 εκατομμύρια. Γενικά, το χρήμα έρε στα δύο μεγάλα στούντιο, εκείνο το Μάρτιο, έχω χάσει και τα λόγια μου, εξακολουθούν να είναι 40 βαθμοί από ό,τι βλέπω. Οπότε ναι, εκείνη το μήνα, συγγνώμη, το Σαββατοκύριακο, είχαν βγει κάποιες ταινίες μαζί με το Captain Marvel, οι οποίες είναι σαν να μην έγιναν ποτέ. Είχε βγει το The Kid, που είναι ένα western που έχει γυρίσει ο Vincent D'Onofrio, παιδιά. Εντάξει, I know. Είχε βγει το Gloria Bell με την Julian Moore. Ναι, μαζί είχε βγει αυτό. Ναι, το θυμάμαι αυτό να εμφανίζεται αργότερα. Ναι, αυτό που σίγουρα θυμάσαι, είναι το τετράωρο δράμα του Μπόχου, το Relevant Sitting Still, που είχε βγει. Εντάξει, αυτό είναι ταινία, αλλά αυτό ήταν μέσα μεγαλύτερες ταινίες χρονιάς. Αυτό είχε βγει μαζί με την Captain Marvel, λοιπόν, ναι, στην Αμερική, πάρα πολύ έξυπνη εκεί. Το counter programming το γνωστό. Λοιπόν, κοιτάω την αφίσα του The Kid που ανέφερες, πραγματικά δεν έχω ιδέα τι είναι αυτή η ταινία. Ο Vincent D'Onofrio. Είναι σκηνοθεσία του Vincent. Και παίζει κιόλας. Και παίζει ο Ethan Hawke. Ναι, παίζει, το θυμάμαι. Dane DeHaan. Ναι, ναι. Δεν έχω την παραμικρή. Καταπληκτικό. Και παίζει και ο. Νομίζω παίζει και ο Chris Pratt, σε αυτό θέλω να πω επίσης. Anyways. Οπότε, πάμε να δούμε ένα τρομακτικό box office. Έπαιζε ο Chris Pratt, ναι. Έπαιζε ο Chris Pratt. Δεν το έβγαλα από το κεφάλι. Οκ. Ναι. Οπότε, το 19. Είχε συζητηθεί πάρα πολύ το box office του 19 και είχα ξεχάσει πόσο είχε συζητηθεί μέχρι που το ξανάδα με αφορμή το podcast. Ναι. Λοιπόν, domestic, Ηνωμένες Πολιτείες. Νούμερο 1, Avengers Endgame. Νούμερο 2, The Lion King. Νούμερο 3, Toy Story 4. Τώρα κατάλαβα ποια χρονιά είναι, ναι. Νούμερο 4, Frozen 2. Νούμερο 5, Captain Marvel. Νούμερο 6, Star Wars The Rise of Skywalker. Νούμερο 7, Spider-Man Far From Home. Νούμερο 8, Aladdin. Νούμερο 9, Joker. Και νούμερο 10, It Chapter 2. Θεέ μου, το μονοπόλιο is here. Δηλαδή. Χριστός και Παναγία, πραγματικά. Επίσης, δεν είναι μόνο το μονοπόλιο, είναι το γεγονός ότι σε αυτή τη δεκάδα υπάρχουν κυριολεκτικά δύο από τις, κατά τη γνώμη μου, 10 χειρότερες ταινίες της τελευταίας 20ετίας. Κυριολεκτικά όμως. Και
τόσο από δύο ταινίες. Θέλω να πιστεύω ότι μία από αυτές τις δύο είναι το Lion King. Ναι, φυσικά είναι το Lion King και το Rise of Skywalker. Δύο φρικτές ταινίες, οι οποίες είναι, πώς το λένε, τις αρκώνουν από τις χειρότερες τάσεις του Hollywood σήμερα. Εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου ούτε το Aladdin, δυστυχώς. Το Aladdin δεν το έχω δει, αλλά επειδή είναι του Guy Ritchie, υποθέτω ότι θα έχει σίγουρα κάτι παλαβό μέσα, οπότε μπορεί να είναι όχι, κακό. Όχι, αλλά αυτό ήταν το πρόβλημά μου. Αυτό ήταν το πρόβλημά μου. Δεν είδα καθόλου Guy Ritchie στην ταινία. Θα μπορούσε να την έχει γυρίσει εσύ. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτό είχα γράψει κιόλα. Θα ήταν σε φάση ωραία, Guy Ritchie. Πού είναι ο Guy Ritchie στην ταινία. Οκ, δεν το έχω δει. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Σκεφτόμουν ότι ήταν μια περίπτωση τύπου Dumbo, α πούμε, του Tim Burton, το οποίο εγώ το υπερασπίζομαι. Δηλαδή, έχει πράγματα μέσα. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Η διαφορά λοιπόν με το παγκόσμιο, δεν θα σας κουράσω να σας το διαβάσω όλο, γιατί είναι το ίδιο πράγμα, παιδιά, ακριβώς. Είναι στο νούμερο 10. Που αντί για το chapter 2 του It, έχει το Jumanji The Next Level. Σε σχέση με αυτή τη δεκάδα που έχουμε αναφέρει, είναι... Όχι, έτη μπροστά. Ναι, εντάξει, δεν το συζητώ. Συμφωνώ. Το Next Level, περίμενε, δεν το Next Level είναι το sequel. Ναι, αν δεν κάνω λάθος, περίμενα να το γκουγκλάρω μια στιγμή. Ναι, δεν είναι... το δεύτερο, Ναι, το δεύτερο είναι. Ναι, το Next Level. Εμένα μου άρεσε το πρώτο. Εμένα μου άρεσε το πρώτο πιο πολύ. Το δεύτερο είχε μερικές αυθεντικές σουρεάλ στιγμές μέσα. Δηλαδή, δεν μ' άρεσε όλη η ταινία, αλλά είχε τον Danny Glover να... Όχι, είχε την Aquafina να υποδύεται τον Danny Glover και να μιλάει συναισθηματικά σε ένα άλογο. Είχε συμβεί αυτό το πράγμα σε ένα blockbuster που εμένα μου άρεσε στην πρώτη ο Jack Black που ήταν ένα κορίτσι έφηβο και την υποδύθηκε με τόση φροντίδα και αγάπη, καθόλου δεν την κορόιδευε και μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Και γενικώς έχω αδυναμία στο Jack Black και είναι από τους ελάχιστους που δεν με έχουν προδώσει. Και δεν θέλω να με προδώσει ο Jack Black, σε παρακαλώ, αν με ακούσει. Έχει μια ανοιχτό καρδί. Μην το κάνεις. Ναι, όχι, έχει μια προσέγγιση στα πράγματα έτσι που μου αρέσει. Τέλος πάντων. Οπότε, εγώ και από τις δύο ταινίες καλά είχα περάσει, όπως είδωσε, τα Jumanji. Εκείνη τη χρονιά η Marvel, επειδή πλέον μιλάμε για το 19, άρα έχουμε 700 ταινίες Marvel τη χρονιά πλέον. Είχαμε Captain Marvel Μάρτι, Avengers Endgame Απρίλη και Spider-Man Far From Home τον Ιούνιο. Που μας είχε δροσίσει κιόλας, θυμάμαι. Μας είχε αρέσει και μας είχε δροσίσει μετά από όλο αυτό το. Ναι. Λοιπόν, ναι, ήταν ένα χαμούλη. Δηλαδή, εγώ δεν θυμόμουν τώρα μέχρι που το ξανάδα χτες το ακριβές του placement, αλλά στην πραγματικότητα νομίζω ότι τα πράγματα που έχουν να κάνουν με την. Έχει πλάκα. Μιλάμε, ας πούμε, για τις. Έχουμε μιλήσει τώρα για κάποιες από τις πρώτες ταινίες της Marvel σε αυτή τη σειρά επεισοδίων. Ναι, ως τώρα, ναι. Που λέμε, ας πούμε, ότι ξέρεις, το κομμάτι που έχει να κάνει με το ευρύτερο Marvel Universe είναι το πιο κλάνκι κομμάτι ίσως αυτών των ταινιών. Τώρα, ας πούμε, εδώ πέρα βλέποντας το Captain Marvel, τα κομμάτια που είχαν που το δένανε με το υπόλοιπο σύμπαν ήταν αυτά που διασκέδαζαν πιο πολύ. Έχει αλλάξει δηλαδή κάπως αυτή. Ναι. Ισχύει. Ενισχύθηκε. Ναι, συμφωνώ. Νομίζω ότι έχουμε κοινά σημεία σε αυτό. Θα το δούμε. Θες να ξεκινήσουμε με low points. Ωραία. Κοίτα, για μένα ένα από τα πάρα πολύ μεγάλα low points δεν έχουν να κάνουν με την ταινία, έχουν να κάνουν με την υποδοχή της ταινίας, όπως είπα και πριν. Είχε ένα πάρα πολύ περίεργο, άσχημο, δυσάρεστο build-up η ταινία μέχρι να κάνει την πρεμιέρα της. Είχε βομβαρδιστεί από αρνητικές κριτικές τόσο στο IMDb όσο και στο Rotten Tomatoes του κοινού, εννοώ, πριν βγει. Πριν βγει, μπαίνανε απλά μαζικά. Μιλάμε τώρα για δεκάδες χιλιάδες αρνητικές κριτικές πριν βγει η ταινία. Για να οδηγηθεί τέλος πάντων εν τέλει, όλο αυτό οδήγησε το website, το Rotten Tomatoes, να αλλάξει τη μέθοδό του και πλέον δεν μπορείς να ψηφίσεις μια ταινία που δεν έχει βγει στο σινεμά. Φυσικά αυτό δεν σε εμποδίζει αφού βγει η ταινία στο σινεμά, χωρίς να την έχεις δει, να την ψηφίσεις αρνητικά, εννοείται. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι ότι θα βγει η ταινία σε 3 εβδομάδες από τώρα και έχει ήδη 0%, δηλαδή, οκ. Επίσης, να θυμίσω τα φανταστικά αστιάκια σε σχέση με το χαμόγελο της Μπρι Λάρσον, Παύλα, Captain Marvel,
δεν τους άρεσε που δεν χαμογελούσε ιδιαίτερα mm-hmm. στο τρέιλερ, οπότε το μισό ίντερνετ έγραφε smile a little, aman mori beats και τέτοια το πράγματα. Το είχα ξεχάσει τελείως αυτό και τώρα που το λες την ίδια και τη σκηνή που υπάρχει μέσα στην ταινία, που υπάρχει ένα, δεν ξέρω αν θυμάσαι ποια σκηνή λέω, που ένα τύπος είναι, που αυτή είναι έξω από ένα blockbuster που είναι τέλος πάντων και κοιτάζει ένα χάρτη και είναι ένας τύπος πάνω σε μια μηχανή που της κάνει και δεν ξέρω αν αυτό μπήκε ως... Καλά, θα μου πει τώρα να μπει ξανά. Νομίζω πω όχι. Νομίζω δεν χρειάζεται όμω, γιατί είναι πολύ, πολύ συχνό πράγμα ούτω ή άλλω αυτό. Ούτω ή άλλω. Αυτό yeah. είναι η ζωή μα. Η φοβερή δεν είναι κάτι. Λοιπόν, πήγαιναν και πειράζανε τι αφήσει τη, είτε online, αλλά είχε γίνει και σε live αφήσει κανονικά σε billboards στον δρόμο. Τι βάζανε χαμόγελο, ζωγράφιζαν με graffiti χαμόγελο τύπου χαχα, χαμογέλα και τέτοια πράγματα. Τέλο πάντων, μια κατάσταση. Δηλαδή, τόσο δεν... δηλαδή, πέρα από όλα τα άλλα, πραγματικά απορώ με το πόσο δηλαδή, εξόδεμα ενέργεια. Ενέργειε. Και... αυτό τα δηλαδή, σκάγια πήραν, βρήκανε δηλαδή, και την ηθοποιό. Αλήθεια, πραγματικά. Ναι. Πώ θα κάνει τόσα πράγματα αυτόν τον κόσμο, αλήθεια. Δηλαδή. I know. Άνοιξε ξέρω, ένα και... blog, κάνε κάτι, λέει, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Όπως είχε συμβεί και στο cast του Blockbusters που ήδη είχαμε... Ghostbusters, συγγνώμη, είπες Blockbuster το, τα βίντεο κλαμπ, ναι, ναι, που είχαν επιτεθεί στο cast. Ναι, ναι, ναι. Το ίδιο πράγμα έγινε και με την Brie Larson. Αυτό ήταν πάρα πολύ άσχημα, γιατί ήταν και πάρα πολύ πέρα από σεξιστικό, ήταν και πολύ ρατσιστικό. Οπότε... ναι, είχε μέσα ναι. όλη αυτή την τέτοια και... ξέρεις, όλο, όλο ήταν, δεν ξέρω, όλο. Είναι, δεν ξέρω αν, ας πούμε, μέσα η κατάσταση πώς ήταν στο, όσον αφορά το Captain Marvel, προσπαθώ να σκεφτώ τώρα τι θέλω να πω ακριβώς. Είσαι κάπως, ανάμεσα σε φίλους, πες τη σκέψη. Κάπως, ρε παιδί μου, νιώθω ότι κάπως η ταινία, ο χαρακτήρας, η ηθοποιός κλπ. Κάπως το αντέξανε αυτό το πράγμα, με την έννοια ότι ξέρεις, τώρα πάμε για σίγουρα, ότι συνεχίζει να... ότι ας πούμε συνεχίζει να είναι front and center στο Marvel Universe, πάμε για sequel, θα υπάρχει καλά. Σειρά ας πούμε, ναι. θα συνδέεται ας πούμε κάπου, θα γίνει αυτό το πράγμα και σκέφτομαι ξέρεις κατά πόσο αυτά τα πράγματα κάπως που αυτό το αποσυνδέω τελείως από την actual αξία της ταινίας γιατί όπως είπες και πριν από λίγο με τα σχόλια που έρχονται από πολύ πριν δει κανένας την ταινία δεν έχει εν τέλει καμία σχέση με αυτό το πράγμα, είναι ξέρεις ένα μια προαποφασισμένη αντίδραση. Και σκέφτομαι κατά πόσο έχει να κάνει με, ξέρεις, με κύματα τα οποία πρέπει να προσπεράσουν. Δηλαδή, το Ghostbusters, ας πούμε, του Paul Feig είχε φάει αδιανόητα levels τοξικότητας. Και η Leslie Jones κιόλας τότε είχε αποχωρήσει από τα social media της για ένα διάστημα. Ναι, είχε αποχωρήσει. Εν τέλει επέστρεψε, είχε... αλλά είχε φάει η γυναίκα αυτή, δηλαδή... Ναι. Δεν αντέδρασε, θέλω να πω, όπως η Brie Larson, που έχει έστω ένα μικρό προνόμιο του χρώματός της και του στούντιο είναι που και το στούντιο που έχει αποφασίσει. Μεγάλο ρόλο, ακριβώς. Βέβαια, η Marvel έχει αποφασίσει, κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή έτσι είναι... θα κινηθούμε. Τέλος. Άρα τελείωσε. Αυτή είναι άρα, η επόμενη φάση της Marvel. Ακριβώς. Τα λέγαμε. Άρα, δεν θα το συζητήσουμε παραπάνω. Και απλά τελειώνεται. Ναι, ναι. Και βασικά, γιατί ούτε αυτό είναι δεδομένο επίσης. Δηλαδή, είδαμε το Star Wars, ας πούμε, πώς, σαν institution, ας πούμε, κάπως, πώς δεν είχε την ίδια αντίδραση όταν είχε να κάνει με επιθετικούς fans. Ναι. Οπότε δεν είναι καν δεδομένο αυτό το πράγμα. Απλά είχαν αποφασίσει ότι θέλουν να κινηθούν έτσι και, τύπου τελείωσε, ρε παιδί μου. Ξέρεις, δηλαδή με το Ghostbusters θυμάμαι. Με εμένα μου άρεσε, by the way. Νομίζω το έφερα και πριν. Ναι, το είπαμε και πριν. Ναι, κάτι, μας άρεσε και στις δύο. Ότι ταινία ήταν αυτό, αλλά πραγματικά δηλαδή, δεν κατάλαβα το. Μια χαρά στη Κλαμαρίτσα όπως και το original. Εμένα μου άρεσε περισσότερο από το original και σφάχτα. Sure. I don't know. Δεν έχω καμία σύνδεση με αυτές. Είναι δύο φάντσα χλαμαρίτσες με αστείους ανθρώπους στο cast. Απλά θυμάμαι αυτό. Θυμάμαι το κλίμα. Επειδή είχα κάνει συνέντευξη με τον Paul Feig τότε, είχα πάει για αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Ήταν όλο το κλίμα κάπως. Ξέρεις. Η publicist, η δημοσιογράφη. Ήταν όλο ένα vibe τύπου τι έχουμε έρθει να κάνουμε τώρα εδώ. Είναι ένα πράγμα σκοτωμένο. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να. Συμβεί αυτή η διαδικασία. Κάπως δηλαδή ένιωθες ότι είχαν διαλυθεί όλοι με αυτό το πράγμα. Τελείωσε. Ναι, αυτό. Ναι, και, ναι, ναι, ναι. Και ξέρεις, ίσως ξέρεις, κάθε φορά που συνέβαινε κάτι τέτοιο συμβαίνει, δεν ξέρω. Ο παραλληλισμός που έκανες με τα Star Wars ήταν καλός, γιατί το συζητούσαμε βέβαια και στα αντίστοιχα, στα φέρμα που είχαμε κάνει στο Star Wars, ούτως ή άλλως μπορείτε να ανατρέξετε σε παλιότερα επεισόδια. Έχουμε κάνει 6, αν δεν κάνω λάθος, επεισόδια για το Star Wars.
Ήταν όσον αφορά το Last Jedi, ήταν, αν θυμάσαι, περιέγραφα εγώ αυτό που είχα βιώσει στα 40 χρόνια Star Wars που είχα πάει και είχαν δείξει το τρέιλερ. Με πόση ανυπομονησία οι δημιουργοί ήταν σίγουροι για την υποδοχή, ήταν τόσο αισιόδοξοι και γούσταραν πάρα πολύ αυτό που είχαν φτιάξει. Και έπαθαν τέτοια ψυχρολουσία μετά που όταν παρακολουθείς μεταγενέστερες συνεντεύξεις και πρόμο και όλα αυτά, βλέπεις είναι χαώδης η απόσταση από αυτό που είδα εγώ με τα μάτια μου εκεί. Καμία σχέση το vibe. Οπότε η Marvel δεν μπήκε σε αυτό το τρυπάκι. Και εντάξει, το είχα αναφέρει σε πρόσφατο για την Black Widow το επεισόδιο που κάναμε. Αλλά δεν ξέρω, ο κύριος Άικ Περλμάτερ, δεν ήθελα να περάσει αυτό το podcast, να το ξαναναφέρω, που ήταν είναι πρόεδρος, τέλος πάντων, ήταν του Marvel Entertainment και κάποια στιγμή το 2015, συγκεκριμένα για τα Marvel Studios, πήρε τη σκητάλη ο Φάγκη ως δημιουργικός. Ο Χέντ, τέλος πάντων, ο Περλμάτερ πια δεν έχει ανάμειξη. Αλλά ως τότε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πίστευε ότι οι ταινίες με κέντρο τη γυναίκα, action movies, περιοριακές κλπ. Πάνε καλά. Ήταν σε εκείνα τα φανταστικά λικαρισμένα emails με τη Sony, όπου μιλούσε με ένα στέλεχος τη Sony και έλεγε αυτό ότι εντάξει, δεν έχουμε δει το Supergirl, δεν είδαμε το Electra, δεν είδαμε το Catwoman. Χάλια πήγαν αυτά, δεν πάνε καλά αυτές τις ταινίες. Ούτε πίστευε ότι η Black Widow πρέπει να έχει μεγάλη ποσότητα παιχνιδιών, merchandise γενικά. Οπότε είχε ζητήσει να μειώσουν, πριν καν δει αν απέτυχε ή όχι το παιχνίδι, να μειώσουν τις ποσότητες παραγωγής των παιχνιδιών της Black Widow. Ας πούμε, και εμείς καθόμαστε και αναρωτιόμαστε γιατί άργησε τόσο πολύ το Black Widow, bla bla bla. Γιατί μέχρι το 2015 ήταν αυτός ο τύπος in charge, τέλος πάντων. Οπότε δεν ξέρω συγκεκριμένως τι γνώμη έχει για τα απίστευτα πολλά λεφτά που έβγαλε το Captain Marvel εν τέλει, ο οποίο έβγαλε ένα σκασμό, έβγαλε κάτι δισεκατομμύρια παγκοσμίως, μιλάμε για σκληρά λεφτά. Οπότε, ναι, ήθελα να τον αναφέρω, μιας που μιλάμε για σεξισμό εδώ. Οπότε, ναι, κοίτα, πέρα από αυτό όμως, όσον αφορά την ίδια ταινία, θεωρώ ότι είχε πάρα πολύ exposition, πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ εξηγώ αντί να δείχνω. Σίγουρα, δηλαδή, θα κέρδιζε εάν ήταν πιο... Ναι, show αντί tell. Ήταν πάρα πολύ έτσι. Γιατί, θα σου πω πριν που έλεγα, παιδί μου, ότι είναι λίγο διεκπαιρεωτική, είναι σαν να, έχουμε μάθει πια τη συνταγή του origin story, το έχουμε κάνει πόσες φορές, θα κάνουμε αυτό, το οποίο θεωρώ ότι μια χαρά θα ήταν εν τέλει. Δηλαδή, θα ήταν μια από τα ίδια, okay, αλλά νομίζω αν είχε λίγο περισσότερο νεύρο η ταινία και λίγο λιγότερο αυτό, exposition, θα πέρναγε περισσότερο. Θα παίρναγε πιο εύκολα. Γιατί στην τελική, και αύριο να μου δείξει ένα origin story, αύριο που θα κάνω το Shang-Chi. Λέω τώρα υποθετικά. Και μπορεί να ακολουθήσει πάλι αυτή την πεπατημένη τα γνωστά 10 βήματα που κάνουν οι Marvel στα origin stories. Αν όμως είναι super διασκεδαστικό και κάνει κάτι, μια χαρά. Δεν χρειάζεται να είναι όλα, ξέρεις, γροθιά στο μαχαίρι και πάμε να κάνουμε κάτι. Εννοείται. Αυτό θέλω να πω. Δεν το συζητώ. Εννοείται. Μπορεί να είναι χίλια πράγματα. Μπορεί να είναι ανάλαφρο. Να... Ισχύει 100% αυτό. Οτιδήποτε. Απλά πιάνομαι τώρα. Μια λέξη που πες που μου χτύπησε κάπως πολύ. Ενώ μου χτύπησε. Συμφωνώ με αυτή την έννοια ότι μου άναψε λαπάκι. Ήταν το νεύρο αυτό που είπες. Προσπαθώ και εγώ να το κάνω πιο συγκεκριμένο και νομίζω ότι εκεί κάπως καταλήγει. Και το σκεφτόμουν, ας πούμε, όταν τελείωσε, ας πούμε, η ταινία στους τίτλους τέλους που παίζει το Celebrity Skin, δεν παίζει, τον Hole. Ναι. Και σκεφτόμουν ότι. Όχι απαραίτητα, ρε παιδί μου, ότι θα έπρεπε ο χαρακτήρας της να είναι, ξέρεις, κάτι που να ταιριάζει Sonic με αυτό το τραγούδι. Ήταν εντελώς. Πώς το λένε, ήταν εντελώς μια στιγμή του. Α, ναι, θα μπορούσε να είναι έτσι. Απλά επειδή έπαιξε εκείνο το τραγούδι. Ναι. Ήθελα κάτι με πιο νεύρο, με πιο προσωπικότητα. Νιώθω ότι δεν. Ότι ήταν ένα. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με αυτή την ταινία. Είναι σύμπτωμα ενός ευρύτερου. Ξέρεις, δηλαδή, όταν όλη η κουλτούρα. Όλο το industry, όλη η κουλτούρα, οι fans, όταν οι πάντες είναι πάνω από ένα πράγμα, λες και είναι στη γυάλα, λες και πρέπει να κοιτάξουμε να δούμε τι θα συμβεί με αυτό το ένα πράγμα και δεν το επιτρέπεται να πάρει ρίσκα, δεν το επιτρέπεται να αποτύχει, δεν το επιτρέπεται να είναι περίεργο, τίποτα. Αυτό ακριβώς δεν ανασένει ανθρώπινα, αυτό που είπες. Δηλαδή, δεν, ούτε η ταινία, ούτε αυτή σαν χαρακτήρας δεν έχει μια προσωπικότητα
πώς να το πω, δεν είναι σαχλή, δεν είναι σκληρή. Δεν είναι, είναι σκληρή, είναι παντοδύναμη άξολα. Απλά ενώ δεν έχει μια βρωμιά, δεν έχει κάτι. Ρε, παιδί. Δηλαδή νιώθω ότι είναι ένα πράγμα το οποίο είναι τόσο προσεκτικό, γιατί, γιατί είναι το. Είναι το σύστημα που έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Πώς να το πω. Και είναι ένα process προφανώς. Δηλαδή, είναι ένα process που μπορεί. Ακόμα και από το sequel κιόλας, που θα γυριστεί τώρα. Ακόμα και από το sequel μπορεί να είναι. Κάτι που έχουμε πάει παρακάτω. Πώς να το πω. Νιώθω ότι ξέρεις, δεν έγινε με τους όρους. Ας πούμε, το Black Panther για παράδειγμα, νιώθω ότι. Νιώθω ίσως και λόγω του. Ίσως και λόγω του θέματος, ίσως και λόγω των optics, για πάρα πολλούς λόγους. Νιώθω ότι στο Black Panther σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό η Marvel. Είπε στον Ryan Coogler, ξέρεις τι, θέλουμε να έχει αυτές τις τρεις μάχες και κάνω ό,τι καταλαβαίνεις. Και φαίνεται αυτό το πράγμα πάρα πολύ στην ταινία. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Νομίζω ότι φαίνεται πάρα πολύ στην ταινία. Ότι ρε παιδί μου. Ναι, τον άφησα να. Δεν ήταν κανένας πάνω στο κεφάλι του. Νιώθω ότι ήταν. Δηλαδή μου φαίνεται πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και νιώθω ότι θα συμβεί ξανά. Δηλαδή θα συνεχίσει. Θα συμβαίνει όλο και περισσότερο πλέον με αυτές τις ταινίες. Ξέρεις τι σκέφτομαι αυτό το τελευταίο τώρα που είπες. Ότι ενδεχομένως να έχει την ευθυξία, ας πούμε, ένα στούντιο. Να μην κάνει lecture σε ένα μαύρο δημιουργό. Γι' αυτό σου είπα για τα όπτικς. Πώς θα το φτιάχνει. Ναι. Δεν νομίζω ότι ήταν. Τώρα σε μια ταινία που έχει μια λευκή γυναίκα, δεν ξέρω κατά πόσο νιώθουν τόσο μεγάλοι. Ξέρεις. Όχι, ίσα. Όχι μόνο ευθυξία, όχι μόνο έτσι όπως το λες, αλλά και την άλλη. Ίσα νιώθω ότι ήταν περισσότερο engineered για το τι πρέπει να προσέξουμε. Πρέπει να είναι έτσι, πρέπει να είναι αλλιώς. Να... Νιώθω δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ. Πώς να το πω, πολύ αγχωμένη. Πολύ κατασκευασμένο με πολύ άγχος κάπως. Αυτό είχε φανεί λίγο και στο marketing της ταινίας, γιατί ας πούμε θυμάμαι, εντωμεταξύ από αυτά που θα αναφέρω δεν ήταν τίποτα που με πείραξε. Απλά to your point, ότι κάπως φαίνεται το άγχος τους. Θυμάμαι δηλαδή στο τρέιλερ π.χ. που βγαίνει, προς το τέλος του τρέιλερ, που βγαίνει πρώτα μία... Η λέξη στο μαύρο background που βγαίνει μια λέξη που λέει hair. Αχ, το θυμάμαι. Και αυτό. Μετά ανοίγει και λέει, ξέρω εγώ, heroin κλπ. Ή το σημείο του τρέλερ που μου είχε αρέσει, που τη δείχνει σε τρεις διαφορετικές ηλικιακές φάσεις να σφίγγει τη γροθιά της και να σηκώνεται. Δηλαδή δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ με αυτό το συμβολισμό, από τη μία, αλλά από την άλλη ήταν σαν να μας φωνάζουνε. Γκρινιάζατε τόσα χρόνια! Μας πρόλαβε η Wonder Woman! Νάτε επιτέλους η γυναίκα! Τη βγάλαμε! Δηλαδή, μας έχετε πρίξει με την Black Widow! Βγήκε κι άλλη. Ενώ, ας πούμε, ορίστε, το marketing της Wonder Woman. Και δεν μ' άρεσε να τις συγκρίνω αυτές τις δύο ταινίες. Εκνευρίζομαι και μόνο που το κάνω πραγματικά. Μπορούμε να συγκρίνουμε 100.000 ταινίες μεταξύ τους. It's fine. Αλλά, όσον αφορά το marketing συγκεκριμένα, όντως το Wonder Woman δεν είχε τέτοιο άγχος. Δεν ήταν η Warner Brothers σε φάση. Φιλέ. Γυναίκα στην οθόνη, δεν το έχει ξαναδεί. Γυναίκα, μπούκλα, στήθο. Δεν υπήρχε αυτό τόσο πολύ. Ίσως έχει να κάνει με πολλούς λόγους, αλλά... Ναι. Μπορεί να άτυχε. Μπορεί να άτυχε πραγματικά. Η Marvel, εντάξει, επειδή ήρθε και λίγο αργότερα αυτό... Αυτό και... πιστεύω έχει πολύ να κάνει. Δηλαδή ήταν ένα ήδη... Ναι, τους το λέγανε ότι παιδιά τι έγινε, σύμπαν... σας πρόλαβε... Ναι. Όχι, είναι και αυτό ότι είναι ήδη established το σύμπαν κάπως, παιδί. Ενώ στην άλλη πλευρά, καταρχάς, το status της Wonder Woman από μόνο του είναι πιο υψηλό. Στο πλαίσιο του DC Universe. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και στο DC Universe και στο. Και στην pop κουλτούρα, ρε παιδιά. Ναι. Wonder Woman είναι. Δηλαδή... Οπότε τώρα εδώ πέρα ξέρεις, εκτός από όλα τα άλλα που συζητάγαμε, υπήρχε και αυτό το extra level του ότι είναι ήδη ένα established σύμπαν που έχει ρολάρι, ήρωες, αγαπητό, χαμός, ό,τι ταινία βγάζουμε χλαπαταγή. Και τώρα πρέπει να μπει και αυτό μέσα. Ναι, επιστρέφοντας στην ίδια την ταινία, λοιπόν, κολλάνε αυτά που λέμε σε αυτό που είπες, ότι παρά είναι προσεκτική στην πορεία που ακολουθεί και στο χτίσιμο του ίδιου του χαρακτήρα, που βέβαια έχει κάποια πολλά βασικά σημεία που εμένα μου άρεσαν, ενώ η ίδια η τύπισσα. Και εν τω μεταξύ, Captain Marvel... Και εδώ full disclosure να πω ότι εμένα στα κόμικ με ζωρίζει πάρα πολύ. Και εμένα επίσης παίζει ρόλο και αυτό μέσα σε όλα. Δηλαδή, γιατί φωνάζει στη ρογκ και θα φωνάζουν στη ρογκ. Βέβαια έχει απόλυτο δίκιο, παιδιά, γιατί η ρογκ, για όποιον δεν το ξέρει, όταν ήταν κακιά η ρογκ, της είχε απορροφήσει τις δυνάμεις και την είχε καταστρέψει. Δηλαδή πραγματικά την κακοποίησε η ρογκ. Αλλά κυριολεκτικά όμως, δηλαδή φταίω εγώ σε αυτό. Τέλος πάντων. Δεν περίμενα ότι θα έπαιρνε αυτή την τροπή συζήτηση. Δεν ήμουν φίλε, ναι, αλλά εντάξει, έχω.
έχω αδυναμία στρατού. Τι να κάνω τώρα, καλά, έχει κάνει ένα λάθος. Ναι, anyways, οπότε ήθελα πάρα πολύ. Ξέρεις, πώς ας πούμε έλεγα ότι με ζορίζει λίγο Tony και το Marvel Universe μου δίνει το περιθώριο να. Ξέρεις, να τον αγαπάω σχεδόν μόνο, ας πούμε. Αντίστοιχα, ήθελα να αισθάνομαι το. Ξέρεις, θέλω να συμπαθώ την Captain Marvel στο MCU. Ναι, αλλά λοιπόν. Είναι ενδιαφέρον τώρα αυτός ο παραλληλισμός που έκανες, γιατί. Γιατί ας πούμε, έχουμε πρόσφατα συζητήσει και για το Iron Man 2 και γενικά για τον σε αρκετές περιστάσεις. Δες ας πούμε πώς μπήκαν σε αυτόν τον χαρακτήρα. Δες πόσο, ξέρεις, και το επιτρέψανε να είναι πολύ πιο, ξέρεις, faulty, πολύ πιο... αυτό που συζητάγαμε στο Iron Man 2 που κάνανε κάτι το οποίο δεν πρόκειται να ξανακάνουν, να ξαναεπιχειρήσουν να κάνουν ως εταιρεία. Όχι, τέτοιο θάψιμο, ναι. Όχι. Αυτό. Ό,τι πιο κοντινό, ας πούμε, ήταν το Doctor Strange που, παιδιά, ναι, εντάξει. Ναι. Όχι. Είναι απλά μια επανάληψη, ας πούμε. Είναι απλά μια επανάληψη. Αυτό. Αλλά ακριβώς, τουλάχιστον προσπαθήσανε ένα τσικ. Ναι. Κοίτα, απλά ξέρεις τι. Ενώ το ακούω πολύ αυτό που λες και το έχω σκεφτεί και εγώ για μένα. Δηλαδή, γιατί σε. Ξέρεις, ενώ δεν τη βρήκα bland. Ακριβώς. Δεν είναι ακριβώς bland, όχι. Και εγώ προσπαθώ αυτό. Και σκεφτόμουν γιατί πρέπει να είναι. Για μένα, δηλαδή, έκρινα τον εαυτό μου, ας πούμε, όπως το επεξεργαζόμουν και έλεγα, ναι, αλλά. Εντάξει, αυτή μπορεί να είναι έτσι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μπορεί να έχει αυτό το attitude στη ζωή. Είναι ένας πολύ αφοσιωμένος άνθρωπος στη δουλειά της, ας πούμε. Πώς να σου πω, στην εργασία της, πες το έτσι. Είναι στρατιώτης. Έχει εκπαιδευτεί να έχει αυτό το mindset μόνιμα. Είναι άνθρωπος που λειτουργεί με στοχοπροσήλωση. Δεν πολύ λειτουργεί όταν χάνει το στόχο της. Είναι tough, αλλά είναι και ζεστή. Δηλαδή, σε ό,τι έχει να κάνει με παιδιά ή τελικά με τα Skrulls και αυτά. Δηλαδή. Την έβλεπες ότι μπορεί να μην είναι. Όταν λέω ζεστή, ρε παιδί μου, δεν ήταν όντως σαν τη Wonder Woman που αγκαλιάζει τον κόσμο γιατί χαίρεται πάρα πολύ που είναι ανάμεσα στους ανθρώπους τέτοια πράγματα. Ναι. Και δεν χρειάζεται όμως. Δηλαδή, άλλη έχει ένα άλλο άτομο. Είναι άλλο πράγμα τελείως. Ναι. Ναι. Οπότε προσπαθούσα μέσα από το δικό της χαρακτήρα να καταλάβω εγώ τι προβλήματα και στεγανά μπορεί να έχω στο κεφάλι μου για το πώς πρέπει να είναι μια γυναίκα στην οθόνη, ας πούμε. Σε ένα πλαίσιο σαν τη Marvel, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ σαν τη ροήδες, ειδικά στην τηλεόραση τα τελευταία χρόνια που έχουν πληθύνει ευτυχώς, που ορισμένες όλο και όλα είναι για κλωτσές, όχι, δηλαδή, πραγματικά. Αλλά γιατί τις δέχομαι εκείνες πιο εύκολα από ότι. Κατάλαβες. Σε γενική όμως, σε τελική μάλλον ανάλυση, το πρόβλημά μου εμένα δεν ήταν η ίδια. Δηλαδή, εμένα ήταν το θέμα μου το στήσιμο της ταινίας, η δομή, ο ρυθμός της. Ναι. Συμφωνώ και ήθελα να φτάσουμε σε αυτό το πράγμα. Γιατί βλέποντας την ταινία, βασικά βλέποντας τη, θυμήθηκα ότι ένα από τα βασικά προβλήματα ήταν το πώς είναι δομημένη. Το οποίο κάπως. Ξέρεις, άμα ούτως ή άλλως έχει. Ξέρεις, είναι ένας περίεργος, είναι ένας δύσκολος, απαιτητικός χαρακτήρας. Ναι, το πώς είναι δομημένη η ταινία πραγματικά δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει καθόλου. Όχι. Ναι. Δεν βοηθούσε. Ήταν αυτά που σου λέω, τα βηματάκια μπρος. Φιρουλά, έχουμε μάθει να κάνουμε αυτό. Τώρα πρέπει να πάμε σε εκείνη τη σκηνή. Και τώρα είναι η φάση της origin συνταγής που πρέπει να συμβεί αυτό το πράγμα. Επιστρέφουμε σε αυτό που έλεγες, ότι δεν ανέπνεε. Οπότε προφανώς πήρε και τον χαρακτήρα λίγο η μπάλα σε αυτό. Αλλά εν τέλει το πρόβλημα δεν είναι αυτή. Και ενδεχομένως προχωρώντας σε άλλες ταινίες, είτε σε όλο δικές της, είτε με τη συμμετοχή της σε ευρύτερο πλαίσιο, να φανεί και από άλλα χέρια ενδεχομένως ή από άλλες αποφάσεις που θα πάρθουν. Δηλαδή, πιστεύω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό το πρόβλημα είναι δικό μου. Δηλαδή. Και όχι. Καλά, σίγουρα δεν είναι της Μπρι Λάρσον επίσης, η οποία θεωρώ ότι έκανε μια χαρά, έκανε ό,τι έπρεπε με αυτά που είχε. Είναι καλός ρόλος για την Μπρι Λάρσον. Ναι, της έδωσε και ένα πνεύμα επίσης σε κάτι φάσεις. Αυτό που λέω δεν σημαίνει απαραίτητο ότι μου άρεσε ακριβώς αυτό που είδα, αλλά νιώθω ότι υπάρχει. Δεν είναι, ξέρω, καλό το cast. Το casting choice. Είναι πολύ καλό casting choice και είμαι σίγουρος ότι θα βγει κάτι πολύ. Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι έχει πολύ περιθώριο, δηλαδή φεύγοντας λίγο αυτό το άγχος του να γίνει το introduction του χαρακτήρα μέσα από αυτόν τον κιόλας περίεργο τρόπο που αποφασίζουν να το κάνουν στη ταινία. Και φεύγοντας επίσης η ίδια ως χαρακτήρας από την όλη φάση αυτή της αμνησίας και του ποια αυτό είναι. Εννοώ, και ναι. Τώρα που θα αρχίσει να μαθαίνει ποια είναι, η ίδια, ρε παιδί μου, να γουστάρει, να κάνει αυτά που θέλει, να τα βλέπουμε κι εμείς μαζί της. Γιατί εμείς ξαφνικά την είδαμε μετά με τους Avengers,
Ξέρεις, έχει μεσολαβήσει ένα διάστημα το οποίο εμείς δεν το έχουμε, δεν έχουμε γίνει μάρτυρες αυτό. Οπότε τη μετάβαση της δεν την έχουμε δει. Εγώ θέλω στην επόμενη ταινία να δω πώς νιώθει αυτή η γυναίκα. Γιατί αυτό. Και πιστεύω... άλλαξε όλο της ο κόσμος. Και ναι, δηλαδή είναι cute αυτό που της έχει συμβεί. Και γι' αυτό, δηλαδή να τη δούμε πλέον σαν χαρακτήρα. Γιατί τώρα έχουμε δει μια ταινία στην οποία παρουσιάζεται το Origins Origins με έναν κάπως. Με έναν τρόπο λίγο αυτό που λέγαμε, λίγο χωρίς οξυγόνο. Μετά την είδαμε σε μια ταινία που εντάξει, δεν την αφορούσε καθόλου στην πραγματικότητα. Δηλαδή θέλω να πω, ήταν, εντάξει, ήταν το Avengers Endgame. Ήταν κάτι άλλο αυτό το πράγμα. Προφανώς δεν είναι. Πόσο το ευχαριστήθηκα όμως όταν πήγε one on one με το Θάνο και καλά, την έφερε και πάνε, δηλαδή ήταν τέλειο. Θα επανέλθω μετά και σε αυτό, γενικά το ρόλο της σε αυτό το πράγμα. Μ' άρεσε πάρα πολύ, θα επανέλθω. Αλλά τώρα πιστεύω ότι πραγματικά, δηλαδή για την επόμενη ταινία, για το Marvels, είμαι κάπως excited και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ ο χαρακτήρας της Kamala Khan που θα... υπάρχει εκεί μέσα πάρα πολύ, πάρα πολύ από αγαπημένα μου κόμιξ τα τελευταία χρόνια δηλαδή. Ναι. Το Miss Marvel. Και, αλλά η Νία Ντακώστα, ας πούμε, που θα το σκηνοθετήσει, ξέρεις, πολύ πιο νέος άνθρωπος, έχει κάνει κάτι θρυλεράκια, δηλαδή κάπως νιώθω ότι θα έχει ένα ενδιαφέρον take που πιστεύω ότι μπορεί να... θα έχει ένα take, εν πάση περιπτώσει, να το πω έτσι. Και πιστεύω ότι υπάρχει εκεί πέρα potential και πολύ... δηλαδή, εκεί θέλω να καταλήξω ότι παρότι ας πούμε, δεν είναι μια ταινία που αγάπησα αυτή, το Captain Marvel, κάπως και δεν πιστεύω ότι έγινε κάτι λάθος εν τέλει. Με την έννοια ότι και το casting μ' αρέσει. Δεν έγινε τίποτα δραματικά και κακό που να είναι καμιά φοβερή τροχοπέδη για την πορεία του χαρακτήρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πώς να σου πω, είναι ανοιχτό το πεδίο. Κάνουνε. Ό,τι νομίζουν αν θέλουν. Έχει ένα σημείο στην ταινία που είναι από τα high points τα δικά μου. Για πάμε στα high points, ναι. Το οποίο ειλικρινά ένιωσα ότι μίλαγε για όλους τους γυναικείους χαρακτήρες. Έφερε εκείνη την ώρα που είναι, εντάξει είναι και αστείο σχετικά, που είναι ο χαρακτήρας του Jude Law. Έχει πια αντιληφθεί τι γίνεται η Captain Marvel και είναι σε εκείνη την έρημο που είναι έτοιμη να παίξουν ξύλο, ας πούμε. Έχει αυτή φάει το gaslighting της του ελαίους, ας πούμε, γυναίκα. Και είναι αυτός ο τύπος ο οποίος ουσιαστικά φορτίζει και της λέει «Τώρα θα είσαι ικανή να μου αποδείξεις αν είσαι αυτό, αν έχεις μάθει αυτό που...» Και απλά του κάνει ένα blast off και του λέει «Δεν έχω τίποτα να αποδείξω σε σένα». Και ειλικρινά, παιδιά, μίλησε για όλες μας. Γιατί, δηλαδή, αυτό ήτανε... Πώς να σου πω, προφανώς έχει γραφτεί γιατί βγαίνει από στόμα γυναίκας, αλλά ταυτόχρονα μου φάνηκε πολύ οργανικό. Δηλαδή, ήταν στο σημείο που έπρεπε να είναι, υπόθηκε όπως έπρεπε να υποθεί, το delivery της Αλληνής ήταν τέλειο, ήταν σε φάση... Εντελώς παρατημένο του τύπου, όχι, δεν έχω κάτι να σου πω. Ναι. Δεν ήταν καθόλου πομπόδες, δηλαδή, δεν έχω τίποτα να σου αποδείξω. Ήταν αυτό ακριβώς. Γιατί μιλάμε. Γιατί μιλάμε. Ήταν πολύ οργανικό και αυθεντικό, γιατί δεν ήταν ότι έβγαζε σημαία, ξέρω εγώ. Ήταν αυτό που έλεγε. Ήταν τόσο. Δηλαδή, πραγματικά βούλωσε το πια. Δηλαδή, αλήθεια, βούλωσε το. Αυτό. Και όταν την ξανάδα και λε. Συγγνώμη. Όχι, πες, γιατί θέλω να μιλήσω για τον Τζουντ Λό. Είναι πραγματικά αστείο. Ο Τζουντ Λό είναι πάρα πολύ καλό σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και ο Τζουντ Λό που βοηθάει στο να οδηγηθεί η κατάσταση σε αυτό το σημείο. Που λέει πάρα πολύ παίζει καλά. Πολύ καλά το χειριστικό τύπο. Ακριβώς, είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό σε αυτό το πράγμα. Αντισχυτικά. Είναι πάρα πολύ καλό στην ταινία. Όταν την ξανάδα και την άκουσα την ατάκα αυτή, ένιωθα ότι απευθύνεται και σε μένα λίγο. Οπότε, ξέρεις. Good point. Σ' ακούω, Captain Marvel. Δεν έχεις τίποτα να μου αποδείξεις απαραίτητα. Θα δούμε τι θα κάνεις. Θα σου αφήσουμε το περιθώριο να μας κερδίζεις ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, το άλλο που μου αρέσει στην ταινία και είναι κυρίως το πρώτο της μέρος, είναι το πόσο... είναι λίγο trippy. Δηλαδή και εικαστικά, ας πούμε, αυτό βοηθάει. Δεν είναι μέρος της πλοκή. Είναι αυτό που λες ότι δεν είναι κάποια περίεργη ταινία, αλλά εικονογραφικά, αισθητικά βοηθάει. Εμένα μ' άρεσε, ας πούμε, το πώς είχαν στήσει τον κόσμο των Κρύη και ήταν λίγο κουλίευα κάπως. Αισθητικά η φάση μ' άρεσε και ρετρό. Αρκετά. Δεν ξέρω, δεν έχω αποφασίσει αν θα ήθελα να έχουν λίγο, μια που είναι στα 90s, αν θα μπορούσαν να έχουν λίγο παραπάνω να εντύλα, όχι να είναι φορσέ, επί τούτου ντε και σόνι να έχουμε 77 references και να πνίγουν το σενάριο, τίποτα τέτοιο, να έχει όμως λίγο παραπάνω. Κάπως. Πραγματικά κάπως, με κάποιο τρόπο. Εγώ, επειδή το θέτεις, θα ήθελα
Θα ήθελα να έχει λίγο την αίσθηση των 90s και όχι τις αναφορές απαραίτητα, που δεν την αυτό, την αίσθηση. Αυτό, να βρεις κανένα τρόπο, δηλαδή, ας πούμε, δεν χρειάζεται αυτό που λες, εμείς δεν είμαστε Αμερικανοί, αλλά βλέποντας το Blockbuster μπορούμε να σκεφτούμε ένα δικό μας. Καλά, ναι. Βίντεο κλαμπ, ας πούμε, ή οτιδήποτε. Ένα βίντεο μπλου στη γωνία, ναι. Ναι, αυτό, τέτοια πράγματα, αλλά ανταυτόν, ας υπήρχαν αυτό που λες, αίσθηση των Άι, κάπως να μου είναι πιο οικείο και αναγνωρίσιμο με έναν τρόπο, χωρίς να έχει όλα αυτά τις αναφορές που μπορεί να έχει το Stranger Things, ξέρω εγώ. Ναι, απλά αυτό συνδέεται με το ευρύτερο πρόβλημα των περισσότερων ταινιών της Marvel από ένα σημείο γιόλας και μετά, που το αναφέραμε και στο προηγούμενο επεισόδιο για το Hulk, ότι γενικότερα δεν έχουν, ας πούμε, κάποια αίσθηση, ξέρεις, συγκεκριμένου τόπου ή κάτι. Οπότε σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι συγκεκριμένα δεν έχει ακριβώς την εσάνση. Ναι, την τοπικότητα, αυτό που έλεγε. Δεν έχει καμία εσάνση στην πραγματικότητα. Είναι απλά μια ιστορία με χρώματα. Κατάλαβες να σου πω. Είναι ένα τέτοιο πράγμα. Οπότε ξέρεις, δεν είναι κάτι που περίμενα και με απογοήτευσε. Απλά ξέρεις, ήξερα ότι δεν θα υπάρχει. Οπότε... Το άλλο high point που θέλω να αναφέρω, που είμαι σίγουρη ότι το μοιράζομαι με σένα, γιατί αν δεν το θυμάσαι, εσύ το θυμάμαι εγώ ότι σ' άρεσε. Πάρα πολύ. Είναι όλα όσα είχαν να κάνουν με τα Skrulls, με τα twists. Όλα όμως. Σε σχέση με τα Skrulls. Μπράβο, ωραία. Θυμάμαι να βγαίνουμε και να είμαστε ενθουσιασμένοι για το τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την εισαγωγή των storylines από τα comics σε σχέση με τα Skrulls που μας αρέσουν πολύ. Οπότε ήμασταν σε φάση. Α, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κάνουν αυτό από τα comics. Και εκείνο από τα comics. Βάζουν στοιχεία από το Chris Krull World, από τα κλασικά storylines. Αλλά ξέρεις, σκεφτάνοντας και σε πιο σύγχρονα πράγματα, έχουμε ξανασυζητήσει, ας πούμε, ότι το Secret Invasion, ας πούμε, από τα comics, με από τα αγαπημένα μου events της σύγχρονης Marvel, παρότι είναι ένα εντελώς B πράγμα. Φτηνιάρικο. Ξέρεις, μια. Ναι, αλλά θυμάμαι ότι συζητούσαμε ότι αυτή είναι η χάρη του. Αυτή είναι η φάση. Ναι, αυτό. Αυτή είναι η χάρη του. Πραγματικά, τώρα, επειδή έχω μπερδευτεί, τι σειρά κάνουν, κάποια σειρά δεν θα κάνουν. Ναι, Secret Invasion. Secret Invasion, ναι. Το οποίο γίνεται πολύ καλά σε τάπα, ας πούμε, εδώ πέρα. Και πραγματικά το πώς ανυπομονώ για αυτό το πράγμα δεν περιγράφεται. Δηλαδή θέλω. Πώς θα το πω, θέλω ακραίες, σαχλές, ηλίθιες ανατροπές. Ο Τάδε ήταν σκράλ όλο αυτόν τον καιρό. Θέλω τέτοια πράγματα. Όταν ήρθε το τέλος της ταινίας και τόση ώρα βλέπαμε. Καλά όλοι οι άλλοι. Ναι. Ο Φιούρι, ναι, δηλαδή. Ναι, θέλω τέτοιες μπούρδες. Ναι. Ήταν φανταστικό. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Μπεν Μέντελσον ο ίδιος. Μπεν Μέντελσον Όσκαρ. Πραγματικά από τις καλύτερες ταινίες. Πάρα πολύ καλός. Πολύ, πολύ καλός, ναι. Είχε συνεργαστεί και με τους δύο σκηνοθέτες στο Mississippi Grind, οπότε μάλλον ήταν σε φάση, έλα να παίξει αυτό. Ναι. Είναι από αυτές τις ταινίες που είχαν πάει καλά στο Sundance και αυτά και ήταν μαζί τους τότε. Οπότε νομίζω ότι ήταν λίγο αποφασισμένο ότι κάπως θα βάλουμε το Mendelssohn μέσα. Ναι, από τις δύο σκηνοθέτες, ναι. Μ' άρεσε πολύ, ο Mendelssohn μ' άρεσε πολύ στο ρόλο και μ' άρεσε πολύ και γενικότερα και ο χαρακτήρας. Και αυτός ο κόσμος των Skrull που κάνει setup, δηλαδή αυτή η ομάδα των Skrull που έχουν μείνει χωρίς πατρίδα, δηλαδή αυτά τα σώμα που κάνουν έχουν ενδιαφέρον. Το οποίο γυρνάει σε αυτό που ανέφερα κάποια στιγμή στην πιο αρχή, ότι περιφερειακά πράγματα που έχουν να κάνουν με world building και με πράγματα που ενώνουν την ταινία με άλλες ταινίες. Α, αυτό. Τα βρίσκω εδώ πάρα έγιναν... πολύ. Πάρα πολύ πετυχημένα, δηλαδή. Εδώ έγιναν πολύ καλά. Πολύ. Και ακόμα και αυτό, ρε παιδί μου, που λέμε ότι ξέρεις, κάνει πολύ, ας πούμε, καλά setup, μελλοντική χρήση των Skrull στο Marvel Universe, δεν το κάνει με έναν τρόπο που νιώθω ότι το έκανε για το μέλλον. Δηλαδή, με ικανοποιεί και στην ταινία αυτό που υπάρχει. Δηλαδή, αυτή η ομάδα χαρακτήρων των Skrull ήμουν στη φάση, ναι, ωραίο, αυτό είναι ένα ωραίο story. Χαίρομαι που το βλέπω. Ναι, Έχει, πώς το λένε, έχει setup, έχει κατάληξη. Πάει κάπου τώρα στο μέλλον μπορεί να χρησιμοποιηθεί με χίλιους τρόπους, είναι άλλη ιστορία. Είναι το σωστό setup σε άλλες ταινίες, αυτά τα συνδετικά πράγματα βαραίνουν τις ταινίες. Άλλες ταινίες της Marvel είναι για κακό εκεί. Ναι. Στο Iron Man 2, ας πούμε, που συζητάγαμε πρόσφατα. Κακό, ας πούμε, δεν έπρεπε να είναι. Η εκτέλεση ήταν λάθος. Αλλά σαν να έχει εδώ, σταματήσει η υπόλοιπη ταινία και να έρθει κάποιο. Πραγματικά. Ναι. Ίσα-ίσα, ήταν άποδο. Και επίσης μ' άρεσε πολύ το πώς γενικότερα διαχειρίστηκαν το θέμα από την πλευρά της Captain Marvel ότι βρισκόταν τόσο καιρό σε λάθος στρατόπεδο. Δηλαδή, ό,τι απόφαση πήρε σε σχέση με αυτό, ό,τι κίνηση. Δηλαδή, πραγματικά σε αυτό ήμουνα ναι. Ναι, ρε Κάρολ,
διάλυσέ το, δηλαδή ήμουν εντελώς μαζί της. Να, ας πούμε σε αυτό το κομμάτι, ό,τι έχει να κάνει με αυτό. Γι' αυτό λειτουργεί. Με είχε πάρει εντελώς μαζί της. Γι' αυτό λειτουργεί αυτό το κομμάτι των Skrulls, ας πούμε, γιατί υπάρχει αυτή η σύνδεση. Υπάρχει αυτή η αναλογία, ας πούμε, ο παραλληλισμός τέλος πάντων στις. Πώς το λένε, στη θέση διαφόρων ανθρώπων τέλος πάντων στον κόσμο. Που, ξέρεις, άλλοι, ναι, και καταλαβαίνεις άλλοι κρύβουν και... την ταυτότητά τους, άλλοι δεν ξέρουν ποιοι είναι. Δηλαδή, κάπως. Εκεί υπάρχει ένα πραγματικό ενδιαφέρον στην. Στην ταινία, και στο... κάνει κάτι και για το characterization της Κάρολ αυτό. Δηλαδή, καταλαβαίνεις πόσο ηθική είναι, καταλαβαίνεις ότι όσο. Γιατί έλεγα πριν πόσο στρατιώτης είναι, και ότι αυτό είναι ένα πολύ, πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του χαρακτήρα της. Και λογικά θα είναι κιόλας. Είναι και στα κόμικ πάρα πολύ έτσι. Αλλά βλέπεις ότι εν τέλει δεν θα θυσιάσει τους, πώς να σου πω, τον ηθικό της κώδικα, επειδή έχει ορκιστεί αφοσίωση σε κάτι, ό,τι είναι αυτό. Δηλαδή. Εν τέλει έχει κάποιες αξίες, ένα αξιακό σύστημα δικό της, το οποίο, ξέρεις, και στα δικά μας μάτια είναι το σωστό. Ελπίζω να μην είδε κανείς αυτή την ταινία και είπε «Ναι, κρύ, πάμε να τα, τι να πω». ξέρεις, φαντάσου, δώστε κρύ, όχι. Διώχτε τους, ξέρω εγώ, έρχονται τα Skrulls και μας παίρνουν τις δουλειές. οπότε... Ναι, όχι, έκανε πάρα πολύ καλό στην ίδια. Εκεί στην τρίτη πράξη με αυτή θυμάμαι να βλέπουμε εκείνη τη μάχη σε εκείνο το διαστημόπλιο και να σου λέω, βλέπουμε μια λάσπη αυτή τη στιγμή, σου θυμάμαι σου γκρίνιαζα, ήταν ένα μαύρο πράγμα, δηλαδή ήταν λάθος αυτό. Το κλασικό πρόβλημα όλων αυτών των ταινιών, αλλά περιέργως σε σχέση με άλλες ταινίες της Marvel, νιώθω ότι αυτή είναι μια ταινία που όσο προχωράει γίνεται πιο ενδιαφέρουσα. Δηλαδή, άσχετα από αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα, ναι, η generic μάχη της, ξέρεις, λόγω εμένα αυτού... αυτό με τσάκισε. Όχι, συμφωνώ. Αλλά όσο αφορά τα υπόλοιπα παραπέμπουν πράγματα που συζητάγαμε, που γίνεται και πιο καθαρό το τι ακριβώς βλέπουμε, και το... με έναν τρόπο δεν χάνει το ενδιαφέρον όσο προχωράει. Πράγματα που βοηθάνε σε αυτό, για να πω και κάποια άλλα high points, ας πούμε. Μ' αρέσει το πώς. Μ' αρέσει το πώς χρησιμοποιεί το Fury. Οι σκηνές που μοιράζονται ο Fury με την Κάρολ είναι όλες απολαυστικές. Ναι, είναι highlight. Μ' αρέσει η χημεία τους. Φαίνεται να είναι άνθρωποι, επειδή μου πολύ όταν συζητάνε μεταξύ τους, γιατί, ξέρεις... Και έχουν και καλή χημεία στην αληθινή ζωή, οι δύο ηθοποιοί. Το πιστεύω, οπότε, ναι. Σίγουρα αυτό κάπως πέρασε, έτσι. Ναι. Γιατί, ας πούμε, είναι και ο Fury, ρε παιδί μου, ξέρεις, έχει ένα γενικότερο ρόλο στο Marvel Universe, είναι κάπως, ξέρεις, λίγο μια ιδέα, είναι μια αφίσα, είναι ένα καρτούν κάπως, με μια έννοια. Εδώ κάπως, το οποίο έχει... Καταρχάς είχα εκπλαγεί ευχάριστα όταν είδα ότι έχει actual μεγάλο ρόλο στην ταινία. Δηλαδή δεν ήμουν έτοιμος για το ότι βασικά θα δω μια ταινία που είναι ένα, ξέρω εγώ, τύπου buddy comedy στα σημεία που θυμάμαι και που ξεχωρίζω με αυτούς τους δύο χαρακτήρες. Μ' αρέσουν πολύ, ακόμα και ο Coulson έχει τη φάση του, δηλαδή μ' αρέσει πως ταιριάζει κάποια σημεία του... της ήδη υπάρχουσα, ας πούμε, Marvel μυθολογίας εκεί μέσα. Το de-aging είναι πολύ καλό, το εφέ. Όλα αυτά, δηλαδή πως ταιριάζει... Από στοιχεία παλιότερα, δηλαδή ξέρεις, που έχει ξεκινήσει ο Fury να γράφει το Avengers Initiative, που το λέει The Protector Initiative ακόμα. Μέχρι και πιο σύγχρονα, δηλαδή το πώς συνδέεται με το μεγάλο cliffhanger στο οποίο έχουμε αφήσει το Marvel Universe, με το snap του Thanos. Για μένα όλα αυτά τα πράγματα λειτουργούν. Όλα αυτά λειτουργούν. Δηλαδή είναι το σημείο που. Και είναι και πολλά. Είναι δεν πολλά, και λίγα. Είναι πολλά αυτά, ακριβώς. Δηλαδή θα ήταν πολύ distracting, θα κατέστρεφαν την ταινία, αλλά περιέργως είναι από τα πράγματα τα οποία δεν μου χαλάνε το experience της ταινίας. Δηλαδή στην post-credit σκηνή, την πρώτη που βλέπουμε τους Avengers που έχουν απομείνει μετά το snap του Thanos και είναι σε φάση πρέπει να συνεχίσουμε να στέλνουμε αυτό το σήμα, ό,τι ήταν αυτό που έστειλε ο Fury, ξέρω εγώ, μέχρι να δούμε τι είναι στην άλλη άκρη και γυρνάει η Black Widow και έχει εμφανιστεί η υποστηρίζει η Captain Marvel εκεί πέρα, δηλαδή σε φάση ναι, πάμε! Ναι, ακριβώς! Είναι πολύ εξάρτητο αυτό το πράγμα. Το έχουν στήσει πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή από το cliffhanger του προηγούμενου που ίσα προλαβαίνει ο Fury να στείλει το σήμα μέχρι αυτό. Είναι όλο πολύ, είναι πολύ ωραία στημένο. Αυτά σίγουρα. Κοίτα πόσα ωραία πράγματα βρήκαμε. Όχι, έχει, ναι, σίγουρα έχει. Είναι πολύ περίεργο. Κάποιες φορές, επειδή μου κάποιες ταινίες αφήνουν ένα. Λειτουργούν με ένα περίεργο τρόπο που. Επειδή αυτά που δεν μου αρέσουν, ας πούμε, στη συγκεκριμένη ταινία. Δεν είναι πράγματα που ξεχωρίζουν. Δεν είναι επιθετικά πράγματα. Πώς να το πω. Δεν είναι ότι είναι κάτι το οποίο. Μου είναι απλά πάρα πολύ δυσάρεστο. Ξέρεις, έχω πρόβλημα. Όχι, μωρέ. Αυτό που συζητάμε είναι δομικά. Είναι πιο, δηλαδή είναι πράγματα πιο που έχουν να κάνουν με.
πιο λίγο δομικά πράγματα, τη σύλληψη, λίγο τα τριγύρω, αλλά τα επιμέρους. Ναι, δεν είδαμε τίποτα και είπαμε άιση χτύρπια. Ναι, ούτε σε ένα πράγμα. Ναι, ακριβώς. Επιμέρους πράγματα μου αρέσουν πολλά. Οπότε είναι ένα περίεργο πράγμα. Όπως σκέφτομαι την ταινία προς τα πίσω, σκέφτομαι πολλά high points που έχει. Ξέρεις τον Μπεν Μέντελσον, τον Φιούρι, τη γάτα. Έχει διάφορα πράγματα που μου αρέσουν πολύ. Λοιπόν, δεν έχουμε πει τον MVP. Μόλις ανέφερες τον MVP μου. Α, και εμένα, γι' αυτό δεν το είχα αναφέρει τόση ώρα. Αλήθεια λες. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, τέλεια. Και εσένα ο Γκούς είναι. Φλέρκεν. Λοιπόν. It's a Flerken. Flerken. Παιδιά, εντάξει τώρα τι Flerken. Γάτα είναι. Δηλαδή, εγώ δεν το δέχομαι. Είναι Goose the Cat. Συγγνώμη κιόλα. Εντάξει, να είναι εξωγήινο Flerken, whatever. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι δικαίως όμως. Δηλαδή, την υδρώνει τη φανέλα που λέγαμε. Γιατί σκοτώνει κακούς, σώζει το Tesseract. Και κόβηκε το μάτι. Και κόβηκε το μάτι. Ακριβώς. Πώς το λένε, κλείνει και ας πούμε Origin και ένα που υπάρχουν στη δημιουργία του σύμπαντος. Είναι με το σπαθί του, νομίζω, MVP της ταινίας. Και δικαίως και πολύ άξια έχει και την τελευταία post-credit σκηνή της ταινίας που βλέπουμε ένα απολαυστικότατο ξερατό. Δηλαδή, πραγματικά το ζει, το απολαμβάνει. Είναι, δηλαδή, δεν είναι απλά ότι ένα γκάτ περνάει και απλά ξερνάει το 4-act. Είναι ότι το παλεύει, είναι. τώρα το βγάλει. Όχι, περίμενε. Αχ, πάρ' το. Δηλαδή, να μια καλή σύλληψη. Είναι να καλό το βγάλει αυτό. Δηλαδή, παίρνει το χρόνο του. Λες μπράβο. Μπράβο. Ωραία. Έρχομαι να δούμε στο επόμενο Captain Marvel όσο περισσότερο γκους γίνεται. Mm-hmm. Θα ευχηθώ αυτό. Και να είναι και καλύτερο το επόμενο, για λόγους που ήδη αναφέραμε, νομίζω υπάρχουν σοβαρές ελπίδες προς αυτή την κατεύθυνση. Όχι, εγώ το περιμένω πολύ, πιστεύω ότι θα είναι. Έχει δηλαδή ήδη πολλά στοιχεία που με κάνουν να είμαι πολύ αισιόδοξος. Περιμένουμε στο ενδιάμεσο και το. Πραγματικά είναι δύσκολο να τα έχεις όλα αυτά τα πράγματα στο μυαλό σου χωρίς να χάνεις κάτι, αλλά νιώθω ότι έχουμε στο ενδιάμεσο σειρά που θα δούμε, έτσι. Υπάρχει. Όχι. Δεν αναφέρει το Secret Invasion. Όχι. Το έχω έχουμε αυτό. Το Hawkeye το Νοέμβρη. Το Νοέμβρη έχουμε το Hawkeye. Όχι, έχουμε. Γιατί Miss Marvel. Miss Marvel σειρά. Έχουμε Miss Marvel σειρά. Ναι, αλλά αυτή θα πάει στο 22 και δεν ξέρουμε ακριβώς πότε εν τέλει. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα. Λογικά θα προηγηθεί τη ταινία βέβαια. Στο 21 δεν είναι δύσκολο. Την αλλάξανε. Την αλλάξανε. Να βλέπεις. Είναι πολύ δύσκολο να το έχεις. Είναι κυριολεκτικά προχτές. Απλά βάλαν το Hawkeye το Νοέμβρη και σπρώξανε τη Miss Marvel λίγο πιο πάντως μετά. Πάντως νιώθω ότι σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο έχει φτιαχτεί ως setup για το Marvel. Από τη στιγμή δηλαδή που η Καμάλα θα υπάρχει και στο Marvels. Ναι, ναι, ναι. Και γενικά εγώ θέλω να δω στην επόμενη σελίδα τώρα της Marvel πώς θα τη χειριστούν ως. Και συμβολικά την Captain Marvel, δηλαδή ποια θα είναι η θέση που θα λάβει εν τέλει. Καλά, πιστεύω ότι θα έχει πάρα πολύ κεντρικό ρόλο. Δηλαδή, ενώ δεν κάνει setup χαρακτήρα με τέτοιο τρόπο για να είναι μετά ότι. Σίγουρα. Απλά θέλω να δω πού ακριβώς θα είναι στην ιεραρχία. Εγώ το περιμένω αυτό. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ περίεργο. Δηλαδή, ας πούμε, στη φάση που πέρασε όλη αυτή τη μεγάλη φάση ήταν, ας πούμε, σαν συναρχηγής εισαγωγικά. Mm. Ήταν ο Captain America και ο Iron Man. Σωστά, δεν είχα καταλάβει λάθος. Ναι, ωραία. Ναι, ναι, ναι. Τώρα υπάρχουν αρκετοί, πώς να πω. Δηλαδή έχεις και έχεις την Captain Marvel, έχεις τον Doctor Strange, έχεις το οτιδήποτε θα δούμε, τι θα αποφασίσουν να γίνει με τον Black Panther. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε η μπίλια που θα. Ξέρεις, ναι. Θα σταματήσει. Γιατί κιόλας. Είναι και περίεργο, η Captain Marvel κιόλας έχει και πολύ. Υπεργαλαξιακή οντότητα που βοηθάει, δεν βοηθάει απλά στη γη, βοηθάει απλά παντού. Ναι, αυτό, κοίτα, σκέφτομαι. Οπότε, για να δούμε. Σκέφτομαι ότι ξέρεις, δεν είναι, πώς είναι, και υπάρχει και πιθανότητα πάντα να την χρησιμοποιήσουν με έναν τρόπο, ξέρεις, κάπως. Πώς ήταν μέχρι τώρα, που ξέρεις, είναι ένας πραγματικά πανίσχυρος χαρακτήρας. Πολλές φορές εκεί πέρα η σεναριακή ευκολία είναι το να πεις. Είναι δύσκολο να διαχειριστώ, ας πούμε, το σύμπαν που έχει αυτό το χαρακτήρα μέσα διαρκώς. Και θα είναι, ξέρεις, κάπου και θα κάνει κάτι διαγαλαξιακά κάτι και όταν χρειάζεται θα τη φωνάζουμε να έρχεται. Εγώ αυτό πιστεύω. Κατάλαβες. Εγώ εκεί έχω μια τάση, γιατί ήδη το κάνανε μια φορά. Το κάνανε μια φορά. Πιστεύεις ότι προς τα εκεί θα το πάει κάνανε μια φορά. Θεωρώ ότι είναι το πιο εύκολο πράγμα να κάνουν, απλά δεν θέλω να κάνουν αυτό. Ούτε εγώ θέλω να κάνω. Θα προτιμούσα να μην γίνει αυτό, γιατί είναι το μόνο εύκολο. Και ακριβώς επειδή είναι τόσο παντοδύναμη, εάν θέλετε μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε παντού και με 100.000 τρόπους.
Καταλαβαίνω γιατί τους φοβούνται αυτούς τους χαρακτήρες και δεν είναι μόνο η Captain Marvel. Και αυτό το πρόβλημα υπάρχει σε όλη, δηλαδή σε όλο το pop culture. Από το Harry Potter μέχρι. Ναι, ρε, εννοείται. Δεν ξέρω, αγχώνονται κάποιοι. Είναι πάρα πολύ λογικό. Χαρακτήρες πάρα πολύ δυνατό για κάποιον χιλόγο. Ναι, overpowered και μετά ο Superman, ας πούμε, ένα φανταστικό τέτοιο παράδειγμα. Που αγχώνονται όλοι. Όποιος κάθε φορά γράφει το Superman είναι με Xanax. Δηλαδή κάθε φορά. Αλλά δεν το είναι γνωστό. Αλλά έξω από τον Greg Rucka τον γλυκό μου. Οπότε ναι, αλλά ναι, θα ήθελα να μην τραβήξουν αυτό το δρόμο της ευκολίας, τουλάχιστον τα επόμενα χρόνια, ρε παιδί μου. Ναι. Ας τη ζήσουμε, ας τη γλιτήσουμε λίγο. Τη ευχαριστηθούμε λίγο. Ναι. Και μετά μπορεί να τη στείλει, ξέρω εγώ, κάπου. Ναι. Για λίγο. Και ξανά έρθει. Έχω και εγώ την περιέργεια, γιατί αυτό έχουμε. Έχουμε και την όλη φάση με το Multiverse που πάει αλλού λίγο η ιστορία. Αλλά απ' την άλλη, έχουμε και το κομμάτι. Έχουμε Miss Marvel, Secret Invasion και όλα αυτά που φαντάζομαι ότι εκεί είναι κομμάτια του σύμπαντος και της ιστορίας που μπορεί να δέσει. Οπότε δεν ξέρω πώς θα πάει. Θεωρητικά έρχονται σοβαρά ντου. Έρχονται σοβαρά ντου από εξωγήινες απειλές. Οπότε σίγουρα θα μπορούν να κάνουν κάτι αν θέλουν με αυτήν. Ναι. Ωραία, αυτό. Θα περιμένουμε αυτά, να δούμε λοιπόν. πώς θα εξελιχθεί. Περιμένουμε με ανυπομονησία. Και θέλουμε το thumbs down να γίνει thumbs up. Ναι. Αυτό νομίζω, αυτό νιώθω. Λοιπόν, πολύ ωραία. Να το πω ή θα με διακόψεις. Θέλω να πω καταρχάς ότι χάρηκα το επεισόδιο. Νομίζω ότι... Πώς το λένε, ήταν εξεπλάγει. Πιο... Εξεπλαγείς, ναι, που σου άρεσε. Το περίμενα λίγο πιο... βαρύ κάπως, αλλά μ' άρεσε και θυμήθηκα και πράγματα για την ταινία που όντως διασκέδασα που δεν τα... Θυμόμουν να πει απαραίτητα. Συνεχίζουμε τώρα που βρισκόμαστε στον χρόνο. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε κάπου τέλος Αυγούστου σιγά-σιγά. Είμαστε τέλος Αυγούστου και η επόμενη εβδομάδα είναι η 19η θέση στην κατάταξη. Η επόμενη εβδομάδα είναι η 19η θέση. Θυμάμαι πάρα καλά. Πάρα πολύ. Ναι. Σωστά. Οπότε τα λέμε τότε. Ελπίζω με λιγότερη ζέστη από την πλευρά μας για να μπορούμε να. Γιατί εγώ τώρα δεν θυμάμαι καν. Ούτε τις σκέψεις μου, τίποτα πραγματικά. Δεν θυμάμαι πώς με λένε. Ο χρόνος δεν έχει σημασία. Ναι. Οπότε τα ξαναλέμε τότε. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι ελπίζω να είχατε. Μου δεν μπορώ. Γι' αυτό δεν θα αλλάξει με το νέο κύκλο επεισοδίων. Ποτέ δεν πρόκειται να ολοκληρώσω σωστά σε αυτό το podcast. Μας ακούτε στο Spotify, γαμώτο, στο Google Podcast, στο Apple Podcast και μας βρίσκετε στο Facebook Κάθιδρους. Στο pop για τις δύσκολες ώρες Facebook group. When we make that sequel, motherfucker.